Πρώτος ομιλητής σε αυτή την ενότητα είναι ο κύριος Άγγελος Γαλής, εκ μέρους της Novatron Security Distribution, και θα μας μιλήσει για τις τεχνολογικές και εμπορικές τάσεις της αγοράς ασφαλείας. Καλημέρα σε όλους. Ονομάζομαι Άγγελος Γαλής. Είμαι διευθύνων σύμβουλος στην Novatron Security Distribution. Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον χώρο της διανομής προϊόντων ασφαλείας, δηλαδή μόνο χονδρική πώληση. Και σήμερα έχω έρθει εδώ πέρα να δώσω μια ομιλία σχετικά με τις εμπορικές τάσεις, όπως εγώ τις φαντάζομαι, τουλάχιστον στην εταιρεία μας τις φανταζόμαστε. Έχουμε τέσσερις προτάσεις που να σας δείξουμε, οι οποίες πιστεύουμε ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή την χρονιά. Έχω και άλλες προτάσεις, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Λοιπόν, η μία πρόταση έχει να κάνει με συστήματα συνεγερμού ασύρματα, αξιόπιστα, και έρχεται από την DSE. Και άλλες τρεις προτάσεις για CCTV. Ξεκινάμε κατευθείαν με την πρώτη. Λοιπόν, η DSE είναι εταιρεία που ανήκει στον όμιλο Tyco, Tyco International, για την ακρίβεια ένα brand, και έχει εδώ και δύο χρόνια ανακοινώσει ένα σύστημα συνεγερμών το οποίο βασίζεται στο PowerG πρωτόκολλο, που έχει προκύψει από μία εξαγορά της εταιρείας Visonic, η Ισραηλινή εταιρεία Visonic, η οποία εξειδικεύεται σε ασύρματους συνεγερμούς με πολύ ειδικό πρωτόκολλο. Η Tyco επένδυσε 100 εκατομμύρια στην εξαγορά της Visonic για να μπορέσει να αποκτήσει αυτό το πρωτόκολλο. Για να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το πρωτόκολλο, τι μας φέρνει δηλαδή και πώς μπορεί να εξυπηρετήσει τους εγκαταστάτες αλλά και τους τελικούς πελάτες. Λοιπόν, δίνει εμβέλεια μέχρι ένα χιλιόμετρο. Αυτό βέβαια είναι σε ιδανικές συνθήκες. Στην πραγματικότητα θα δούμε ότι υπάρχει ένας περιορισμός σε μια κατοικημένη, πυκνοκατοικημένη περιοχή. Θα το δούμε στο επόμενο slide. Τα ασύρματα αισθητήρια έχουν μπαταρία η οποία διαρκεί από 3 έως 8 χρόνια. Ανάλογα με το είδος του αισθητηρίου, το είδος της μπαταρίας και φυσικά την απόσταση από το δέκτη. Στο επίπεδο της ασφαλείας έχει μεταπίδηση συχνοτήτων 64 φορές το δευτερόλεπτο προκειμένου να αποφύγουμε εκούσιες ή ακούσιες παρεμβολές μεταξύ δέκτη και αισθητηρίου. Κρυπτογράφηση με 128 bits και αποκλειστική χρονοθερίδα σε κάθε συσκευή. Τι σημαίνει αυτό τώρα, αποκλειστική χρονοθερίδα? Κάθε συσκευή αισθητήριο έχει προκαθορισμένο χρόνο στον οποίο μιλάει με το δέκτη και έτσι αποφεύγονται τα collisions στον αέρα και αποφεύγονται οι επαναλήψεις δηλαδή του ίδιου μηνύματος. Ας δούμε λιγάκι το θέμα της εμβέλειας. Ο χάρτης που βλέπετε είναι μια αεροφωτογραφία της περιοχής που βρίσκεται η εταιρεία μας. Είναι στο κάτω Χαλάνδρη. Στο κέντρο του σχεδιαγράμματος βλέπετε, είναι το κέντρο της εταιρείας όπου έχει γίνει η εγκατάσταση. Εκεί υπάρχει λοιπόν ένας δέκτης, ο οποίος είναι ενσωματωμένος μέσα στο πληκτρολόγιο του συνεγερμού. Πήραμε λοιπόν ένα αισθητήριο και πήγαμε βόλτα γύρω-γύρω στην περιοχή με τα πόδια να δούμε μέχρι πού πιάνει πολύ καλό σήμα, ικανοποιητικό σήμα. Πάει και πιο εκεί από αυτό που βλέπετε. Βλέπετε λοιπόν μια ελλειψοειδή κάλυψη. 200 μέτρα επί 150 μέτρα, αυτό χοντρικά είναι γύρω στα 25 με 30 στρέμματα, το οποίο όπως και να έχει είναι πολύ καλύτερο από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί στην αγορά και για να καλύψει τουλάχιστον ένα σπίτι με μεγάλη επαρκία σε όλους τους ορόφους. Πάω λίγο γρήγορα για να προλάβω και τον χρόνο. Λοιπόν, η επόμενη πρότασή μας έχει να κάνει με την Dahua, η οποία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι μέσα από το αναλογικό πρωτόκολλο της, το CVI, μπορεί πλέον να περάσει και 4K αναλύσεις. Να δούμε τι σημαίνει 4K ανάλυση. Σήμερα έχουμε λοιπόν μέσα από το αναλογικό πρωτόκολλο δυνατότητα να δούμε ανάλυση Full High Definition, 1920 επί 1080, το γνωστό 1080p. Στην ουσία το 4K είναι 4 φορές αυτό, 2 στο Χ και 2 στο Ψ. Είναι σαν να έχετε 4 οθόνες High Definition μέσα σε μία 4K. Επόμενη πρότασή μας είναι οι κάμερες Starlight. Έχουν ανακοινωθεί εδώ και 2 χρόνια, αλλά δεν νομίζουμε ότι έχουν πάρει την δημοσιότητα που χρειάζονται στην Ελλάδα.
Πρόκειται για κάμερες οι οποίες βέβαια έχουν ένα φωτοευαίσθητο αισθητήρα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορείτε να δείτε εικόνα με το φως των άστρων, αλλά σίγουρα μπορείτε να δείτε σε πολύ ειδικές συνθήκες δύσκολου φωτισμού πολύ καλή εικόνα. Και θα σας δείξω δύο παραδείγματα. Δεξιά βλέπετε μία εικόνα η οποία έχει ληφθεί με μία κάμερα Starlight της Dahua και αριστερά βλέπετε με μία κάμερα η οποία δεν έχει αισθητήρα Starlight. Δεν έχουμε κάνει κάποια ειδική επεξεργασία σε καμία από τις δύο εικόνες και οι δύο εικόνες έχουν ληφθεί με ό,τι τραβάει εκείνη τη στιγμή η κάμερα. Η κάμερα λοιπόν σας δείχνει η αριστερή πώς είναι αυτό που βλέπει και το μάτι στο σούρουπο και δεξιά βλέπετε πόσο πιο φωτεινή είναι. Άλλη μία εικόνα είναι από έναν δρόμο σε αστική περιοχή στην Κίνα. Βλέπετε ότι ο φωτισμός είναι ο ίδιος που έχουμε και εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα, αλλά παρόλα αυτά η ίδια η φωτογραφία είναι τόσο ακριβής από λεπτομέρεια, αλλά και τόσο φωτεινή που πραγματικά εντυπωσιάζει. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Έχουμε και να σας προτείνουμε και άλλη μία τεχνολογία, η οποία πιστεύουμε ότι έχει νόημα αν έχετε τον κατάλληλο πελάτη. Έρχεται από την Aricon Vision, αμερικάνικη εταιρεία, η οποία εδρεύει στην Καλιφόρνια και εξειδικεύεται σε multi-sensor κάμερες, δηλαδή κάμερες πολλαπλών αισθητήρων. Πρακτικά τι είναι, είναι η ίδια συσκευή όπως ξέρουμε, είναι μία κάμερα, η οποία έχει πολλές κάμερες πάνω της, τουλάχιστον δύο για να θεωρηθεί multi-sensor. Αυτό που πετυχαίνει είναι να κάνει σειραφή μετά όλων αυτών των εικόνων εκείνη τη στιγμή που γίνεται η λήψη και το αποτέλεσμα θα το δούμε τώρα. Οι δύο φωτογραφίες λοιπόν είναι πανοράματα όπως έχουμε συνηθίσει να τα λέμε. Η πάνω φωτογραφία είναι το εσωτερικό του Walmart στην Αμερική και η κάτω είναι το πάρκινγκ. Στην κάτω μπορείτε να δείτε τη σειραφή, στην πάνω δεν μπορείτε να τη δείτε. Κάτω μπορείτε να την ξεχωρίσετε ειδικά στη διαφορά του φωτισμού. Λοιπόν, να σας πω και δύο λόγια για τις μάρκες της εταιρείας. Εδώ βλέπετε μερικές από τις αντιπροσωπείες που έχουμε. Στηριζόμαστε κατά κύριο λόγο στην Taiko και σε όλες τις υπόλοιπες μάρκες που μπορείτε να διαβάσετε. Η επιλογή του να έχουμε μάρκες γνωστές και αναγνωρισμένες είναι συνειδητή. Θέλουμε ο πελάτης μας, ο συνεργάτης μας, να πάρει ένα εγγυημένο προϊόν που δεν θα τον εκθέσει τον τελικό πελάτη, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε και καλά προϊόντα για ό,τι αφορά τους τελικούς πελάτες. Δηλαδή, σεβόμαστε και τους δύο. Και επειδή γνωρίζουμε ότι και οι πελάτες μας σέβονται τον τελικό, θεωρούμε ότι είναι προτιμότερο να κάποιος από τους πελάτες μας να προτιμήσει μία μάρκα έναντι ενός OEM. Και ο λόγος είναι ότι το OEM δεν έχει δέσμευση με το όνομά του. Δηλαδή ένα ανώνυμο προϊόν που τώρα λέγεται Χ, αποτύχει ποιοτικά και αύριο λέγεται Ψ, δεν σας διασφαλίζει σε τίποτα. Ενώ μία μάρκα που έχει επενδύσει στο όνομά της, σέβεται δηλαδή την προσπάθεια που έχει κάνει, θεωρούμε ότι θα είναι πολύ πιο ποιοτική και θα έχει δέσμευση απέναντι στον πελάτη της. Τώρα, να σας πω και μία άλλη εκδοχή. Η Dahua, για παράδειγμα, η Hikvision, η DSC, έχουν προτείνει καινούργια μοντέλα, τα οποία είναι εισαγωγικά μεν, δηλαδή είναι αυτά που λέμε entry level στην αγορά τη δική μας και έχουν σαν σκοπό να δώσουν στον πελάτη, στον συνεργάτη την ευκαιρία να γνωρίσει τη μάρκα σε μια πολύ καλή τιμή. Είναι τόσο καλή η τιμή που πραγματικά δεν έχει κάποιος λόγο να προτιμήσει ένα OEM. Αλλά και πάλι λέω είναι εισαγωγικό προϊόν. Γνωρίζετε πρώτα τη μάρκα, την ποιότητά του και μετά μπορείτε να προχωρήσετε να πάτε σε κάτι καλύτερο. Φτάνοντας λοιπόν στη δυνατότητα αυτή που μας δίνουν τώρα οι εταιρείες ότι έχουν πολύ οικονομικά προϊόντα σε πολύ καλή ποιότητα, έχω να θέσω ένα εύλογο δίλημα. Γιατί κάποιος να προτιμήσει ένα φθηνό προϊόν, φθηνό εντός εισαγωγικών, έναντι κάποιου οικονομικού προϊόντος σε πολύ
ποιοτική κατασκευή. Γιατί κάποιος να προτιμήσει ένα κακέκτυπο, ένα κακό αντίγραφο, αντί να αγοράσει ένα προϊόν από τον εφευρέτη του, από αυτόν που έχει εφεύρει την καινοτομία. Και τέλος πάντων, γιατί κάποιος να προτιμήσει ένα ό,τι να είναι προϊόν, το οποίο δείχνει τελικά ότι δεν σέβεται και τον τελικό πελάτη, από ένα επώνυμο. Αυτό θα ήθελα να το συζητήσουμε και από κοντά, γιατί μόλις με ενημέρωσαν ότι δεν έχω και πολύ χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα χαρώ να σας δω στο περίπτερο που έχουμε. Εντός των επόμενων μισής ώρας, 10 λεπτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ.